στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άλλο πράγμα τώρα. Δεν μπορεί να κάνουμε σύγκριση του ΣΥΡΙΖΑ με τα άλλα κόμματα, γιατί εκεί είναι μια κατάσταση που είναι στα όρια του εκφυλισμού. Τουλάχιστον με αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Και που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. και που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, που ξέραμε. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και μόλις εμφανιστεί και το κόμμα Κασελάκη, στο πολιτικό σκηνικό θα υπάρχουν 7 κόμματα μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ που προέρχονται από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. 7. Δεν υπάρχει προηγούμενο την περίοδο της μεταπολίτευσης. Δεν υπάρχει. Αν μετρήσουμε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΛΑΕ, Μέρα 25, Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα Κασελάκη και το κόμμα Κόσμος του κ. Κόκαλη. Και του κ. Κόκαλη, μπράβο. Το είχαμε πει. Να προσθέσω κι εγώ ένα άλλο ρεκόρ σε αυτά, κύριε Παπά, ότι σε όλα αυτά θα βρεθεί και ένα στοιχείο από Πασόκ μέσα. Καλά, κοίτα. Κάτι θα βρεθεί. Μήπως είναι μεγαλύτερο. Μήπως είναι σε άλλο μεγαλύτερο. Εκτός από ένα στοιχείο. Εγώ θέλω. Δεν υπάρχει κανένα κομματικό σχηματισμό που δεν έχει και κάτι από Πασόκ. Μια πληροφορία, μια πληροφορία για το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω και λέω με κάθε επιφύλαξη. Επειδή τρέχουν για να προλάβουν τις εξελίξεις και να λύσουν τις εκκρεμότητες, λένε ότι θέλουν το θέμα του τίτλου και το θέμα της ιδρυτικής διακήρυξης να ανακοινωθεί σε μια πανηγυρική εκδήλωση 23 Νοεμβρίου, Σάββατο. Δηλαδή μία μέρα πριν τις εκλογές. Από τον πρώτο γύρο της εκλογής στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Αυτό λένε, δεν ξέρω αν θα το πετύχουν. Εγώ επειδή κράτησα αυτό που είπατε αναφορικά με το κόμμα Κασελάκη μέχρι να εμφανιστεί και να το δούμε, θεωρείτε ότι θα γίνει σύντομα αυτό? Μέσα στο Νοέμβριο. Αυτό λένε αυτοί. Όχι, αυτό που είπε ο Τάσος Παπάς. Εγώ δεν ρωτάω αυτό που είναι σαν πληροφορία. Εγώ λέω την δική σας αίσθηση και ότι αν θεωρείτε ότι από τις κινήσεις που βλέπετε, άσχετα από την πληροφορία, ότι όντως τελικά ο κύριος Κασελάκης με κάποιο τρόπο θα το μορφοποιήσει αυτό το πράγμα, θα το φέρει λίγο στα δεδομένα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό λέω. Μα η επεξεργασία είχε γίνει πριν την οριστική ρήξη. Δηλαδή αυτά που λένε ότι δηλαδή ευνηδιαστήκαμε και δεν είχαμε plan B, εγώ δεν τα πιστεύω. Μάλιστα. Δηλαδή καινούργια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενοικίαση γραφείων, ανακοίνωση από τον κύριο Κασελάκη κυβερνητικού προγράμματος 4 μέρες πριν από το συνέδριο. Διαφορετικό. Διάφορες δηλώσεις που έκανε στα τηλεοπτικά δίκτυα ότι εάν δεν μου επιτρέψουν να είμαι υποψήφιος, το κόμμα ρευστοποιείται, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ούτε για μένα ούτε για αυτούς. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι ευνηδιάστηκαν από τις εξελίξεις. Ήταν σχετικά προετοιμασμένοι. Όχι στην πλήρη ανάπτυξη του σχεδίου τους, αλλά τώρα γι' αυτό τρέχουν να προλάβουν. Και θέλουν να συνδέσουν την ανακοίνωση του κόμματος και τον τίτλο με τις προεδρικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε 20 του μηνός το debate που θα γίνει ανάμεσα στους 4, όπου εκεί προφανώς θα ξεδιπλώσουν το πολιτικό τους αφήγημα και, εν πάση περιπτώσει, πώς φαντάζονται αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει απομείνει στα χέρια τους μετά την αποχώρηση Κασελάκη. 23 του μηνός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι θα έχουμε την ανακήρυξη, εν πάση περιπτώσει, την παρουσίαση του κόμματος Κασελάκη προς τον κόσμο και 24 τον πρώτο κύκλο των εκλογών για τον ΣΥΡΙΖΑ.